Καλησπέρα. Χαίρετε. Έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα απόψε. Μήπως έχω δίκιο? Ερώτημα για ένα ενσυναισθηματικό άνθρωπο. Ένα πολύ ενδιαφέρον σχόλιο, το οποίο δημοσιεύτηκε κάτω από το βίντεο «Συγγνώμη, αλλά η ψυχολογία εντός εισαγωγικών της συγγνώμης» από μια φίλη. Άλλη μια φορά μου δίνει την απάντηση σε ένα ερώτημα που με βασανίζει και αναρωτιέμαι αν εγώ είμαι υπερβολική και τα βλέπω όλα όπως με συμφέρουν. Κι όμως να που τελικά πρέπει να εμπιστευόμαστε τη φωνούλα μέσα μας. Όταν κάποιος κάνει το λάθος και όχι μόνο δεν αναλαμβάνει την ευθύνη, αντιθέτως σου πετάει εσένα τον μπαλάκι, τότε δεν αξίζει να είναι στη ζωή σου. Είναι σχόλια αυτά κάτω από το βίντεο, συγγνώμη αλλά. Και το κερασάκι στην τούρτα? Λυπάμαι αν αυτό που είπα σε στενοχώρησε, αλλά και εσύ θα έχεις κάνει ή πει κάτι παρόμοιο. Και τότε είναι η στιγμή που παρά τον πόνο σου προσπαθείς να αποδείξεις και ότι δεν είσαι ελέφαντας. Πολύ ενδιαφέρον θα ήταν ένα βιντεάκι που πραγματεύεται το πώς αναγνωρίζουμε ότι όντως εμείς έχουμε το δίκιο σε μια κατάσταση και ότι πρέπει να το διεκδικήσουμε. Δεν είναι αυτονόητο για όλους. Η ενσυναισθητική και με έντονη την αίσθηση του δικαίου άνθρωποι τείνουν να κρίνουν πρώτα τον εαυτό τους. Θέκλα, σε ευχαριστούμε για όλα. Εύχομαι από καρδιάς η ζωή να σου δώσει πίσω το καλό που κάνεις. Και εγώ το εύχομαι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ερώτημα. Μήπως έχω δίκιο? Πώς να μάθουμε να μην αναλαμβάνουμε ευθύνη για φτεξίματα που δεν είναι δικά μας? Είναι αλήθεια αυτό ότι οι υπεύθυνοι άνθρωποι και οι άνθρωποι με αίσθηση του καθήκοντος σπεύδουμε να αναλάβουμε ευθύνη για πράγματα για τα οποία ουσιαστικά δεν φταίμε. Φταίμε για όλα. Γιατί? Επειδή κατά βάθος στην καρδιά μας μέσα είμαστε παιδιά. Ένα μικρό παιδί μεγαλώνοντας αντιδρά με αυτόν τον τρόπο να συμβεί κάτι αρνητικό στην οικογένεια ή στο περιβάλλον του. Είναι βέβαιο πως φταίει το ίδιο. Το έχουμε πει πολλές φορές ότι όταν χωρίζει ένα ζευγάρι, για παράδειγμα, είναι πολύ σημαντικό να ξεκαθαρίσουν οι γονείς στα παιδιά ότι δεν φταίνε αυτά για το χωρισμό του γονέων τους και ότι ο χωρισμός επήλθε λόγω προβλημάτων μεταξύ του ζευγαριού που δεν έχει καμία σχέση με τα παιδιά. Και αυτό γιατί τα παιδιά θεωρούν ότι οτιδήποτε αρνητικό συμβεί στο σπίτι φταίνε εκείνα. Έτσι λοιπόν, οι άνθρωποι, οι ενσυναισθητικοί ή ενσυναισθηματικοί, οι άνθρωποι με την ψηλή ενσυναίσθηση και οι άνθρωποι με την έγνοια για το δίκαιο και ψηλή αίσθηση της υπευθυνότητας που έχουν απέναντι στους άλλους ανθρώπους και έχουν έντονη την αίσθηση του δικαίου και θέλουν να είναι δίκαιοι, έχουν έγνοια να μην αδικήσουν τους άλλους, οπότε πολύ πιο εύκολα παίρνουν την ευθύνη για κάτι που δεν φταίνε οι ίδιοι. Και όπως πολύ ωραία έχει σχολιάσει η φίλη, ο κάθε αδιάγνωστος και ο κάθε τοξικός θα σου πει «Και εσύ δεν θα κάνεις το ίδιο» ή «Είναι ανθρώπινο αυτό που έγινε» ή «Είδες και τη δικιά σου πλευρά». Οι ανεύθυνοι άνθρωποι τείνουν να ρίχνουν πάνω μας τον μπαλάκι για τα δικά τους τα λάθη, γιατί είναι αρκετά δειλοί για να αναλάβουν την ευθύνη των δικών τους λαθών και την ευθύνη του εαυτού τους. Πώς εμείς λοιπόν θα καταλάβουμε αν έχουμε δίκιο που είμαστε θυμωμένοι για κάποιο περιστατικό που μας έχει συμβεί, αν έχουμε δίκιο που αντιδράμε, αν έχουμε δίκιο που θέλουμε να βγάλουμε από τη ζωή μας κάποιον άνθρωπο ή αν έχουμε άδικο και αδικούμε τον άλλο? Είναι πάρα πολύ γενικό το ερώτημα, έτσι θα δώσω μια γενική απάντηση, η οποία θα σας είναι χρήσιμη μαζί με τη φαντασία σας για να το εφαρμόσετε στη δική σας περίπτωση. Καταρχάς, υπάρχει το gut instinct μας, η διαίσθησή μας, αυτή η φωνούλα μέσα μας που γράφει και η φίλη, η οποία μας ενημερώνει άμεσα για κάθε τι που συμβαίνει. Οι άνθρωποι οι οποίοι είναι ευαίσθητοι ή και υπερευαίσθητοι, έχουμε πολύ οξυμένη την διέστηση μέσα μας, έχει πολύ ισχυρή φωνή τον gut instinct μας και μας ενημερώνει άμεσα. Προτού ακόμη γίνει ξεκάθαρο κάτι, προτού άλλος μας κάνει ξεκάθαρα κάτι, το διαισθανόμαστε. Διαισθανόμαστε την αρνητική στάση του.
διαισθανόμαστε ότι έχει, για παράδειγμα, απομακρυνθεί από εμάς. Μπορεί να μην μας λέει με λόγια, δεν θέλω να κάνουμε άλλο παρέα, ή δεν σε γουστάρω πια, ή θα σου κάνω ghosting, αλλά το νιώθουμε από πριν ότι θα έρθει αυτό το πράγμα. Να εμπιστευόμαστε τον gut instinct μας. Με ποια έννοια? Όχι με την έννοια των ανοίγουμε το στόμα μας και να κατηγορούμε όλους γύρω μας για πράγματα που διαισθανόμαστε, αλλά να έχουμε εμπιστοσύνη στον εαυτό μας. Και επίσης, να φροντίσουμε να υπάρχουν στη ζωή μας ένα ή δύο άνθρωποι έμπιστοι, καλοί φίλοι, που να έχουν δοκιμαστεί μέσα στο χρόνο και να μας έχουν αποδείξει την αντικειμενικότητα τους απέναντί μας και την ειλικρινή αγάπη και το γνιάξιμο για μας και τη διακριτικότητά τους και την ευφυΐα τους και την καλή τους κρίση, με τους οποίους να μπορούμε να συζητάμε όταν είμαστε σε αμφιβολία για το αν έχουμε δίκιο ή άδικο. Για κάποιους ανθρώπους το ρόλο αυτό τον παίζει ο ψυχολόγος τους ή η ψυχολόγος τους, ο ψυχοθεραπευτής τους ή η ψυχοθεραπευτριά τους. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι, μεγαλώνοντας κάτω από διάφορες συνθήκες περίεργες, μπορεί να καταλήξουν στην ενηλικίωση χωρίς να έχουν κάποιους καλούς φίλους γύρω τους και το μόνο πρόσωπο που μπορούν να εμπιστευτούν για να ρωτήσουν, να βεβαιωθούν για τα συναισθήματά τους όταν δεν είναι σίγουροι αν έχουν δίκιο ή άδικο, είναι ο ψυχολόγος τους. Όμως στόχος κάθε ψυχοθεραπείας είναι και η ενδυνάμωση του εγώ του ανθρώπου, η ενδυνάμωση της αυτοεκτίμησης του ανθρώπου που κάνει ψυχοθεραπεία και η ενδυνάμωση του ώστε να γίνει πιο κοινωνικό πρόσωπο και να δημιουργήσει στενές νοηματοδοτούμενες συνδέσεις, deep meaningful connections. Λοιπόν, προτού πάμε να συζητήσουμε με κάποιο πρόσωπο που εμπιστευόμαστε και είναι στη ζωή μας και παίζει αυτό το ρόλο του καλού συμβουλάτορα που εμείς επιλέξαμε να παίξει το ρόλο του καλού συμβουλάτορα, όχι αυτοί που έρχονται από μόνοι τους και λένε έλα να σου πω, έλα να, για καλό το λέω, να σου δώσω μια συμβουλή. Μιλάμε για τους ανθρώπους οι οποίοι υπάρχουν στη ζωή μας, μας έχουν αποδείξει στο πέρας του χρόνου ότι μας αγαπάνε ειλικρινά, ότι θέλουν το καλό μας, είναι άνθρωποι αξιόπιστοι, έμπιστοι, άνθρωποι ηθικοί στα μάτια μας, άνθρωποι που θα θέλαμε να ζούσαμε τη ζωή τους και ζητάμε τη γνώμη τους. Όμως, προτού πάρουμε τη γνώμη των συμβουλατόρων μας, αυτό που εμείς επιλέγουμε να είναι συμβουλή μας, και όσο νεότερος είναι ο άνθρωπος, τους περισσότερους μέντορες και συμβούλους έχει, και όσο μεγαλώνει θα έχει ένα ή δυο, και δεν θα είναι μέντορες, θα είναι σύμβουλοι. Γιατί ο μέντορας έχει το στοιχείο του μεγαλύτερου ανθρώπου που έχει περισσότερη πείρα από τη ζωή και έρχεται και σου ανοίγει δρόμος, ενώ ο σύμβουλος μπορεί ένας άνθρωπος που να του συμβουλεύεσαι και εσύ και να ζητάει και τη δικιά σου συμβουλή πίσω. Χρησιμοποιώ αυτούς τους όρους στα πλαίσια της φιλίας, όχι στα πλαίσια της ψυχοθεραπείας όπως είπα προηγουμένως. Λοιπόν, προτού πάρουμε γνώμη από κάποιον άλλον, χρειάζεται να ακούσουμε, να φουγκραστούμε προσεκτικά τον εαυτό μας, να ρωτήσουμε τι ακριβώς νιώθω αυτή τη στιγμή. Τι συναίσθημα έχω? Νιώθω άσχημα. Γιατί νιώθω άσχημα? Πότε ξεκίνησε αυτό το συναίσθημα? Να εντοπίσουμε την απαρχή του συναισθήματος. Πότε ένιωσα αυτό το αρνητικό? Το ένιωσα μετά που έγινε το τάδε, που λέχθηκε το τάδε, που δεν έγινε το τάδε, που δεν λέχθηκε το τάδε? Εμπιστευτείτε τη διαίσθησή σας. Εμπιστευτείτε τον gut instinct σας. Αυτό φυσικά ισχύει σε ανθρώπους που δεν έχουν κάποια διάγνωση όπως αιμονή ή παρανοϊκή, κάποιο είδους παρανοϊκή διαταραχή. Εντάξει, γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος για παράδειγμα περνά ένα ψυχοτικό επεισόδιο, το ένστικτο του, τον gut instinct του δεν λειτουργεί καλά. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν κάποια ψυχοπαθολογία ή δεν έχουν κάποια φοβία. Εάν δεν υποφέρουμε από κάποια φοβία ή αν δεν έχουμε κάποια συγκεκριμένη ψυχολογική διάγνωση ή ψυχιατρική διάγνωση που μας καθιστά να μην είμαστε τόσο σίγουροι για την ορθότητα των σκέψεών μας, ακούμε τις σκέψεις μας. Τις σκέψεις μας και τα συναισθήματα μας. Εξερευνούμε το συναισθήμα μας. Πότε ένιωσα άσχημα? Για ποιο λόγο μπορεί να ένιωσα άσχημα? Τι ακριβώς συνέβηκε? Παίρνουμε μερικά βήματα πίσω και προσπαθούμε να δούμε την όλη κατάσταση από την πλευρά ενός παρατηρητή. Αν ερχόταν για παράδειγμα μια αγαπημένη μου φίλη και μου έλεγε ότι της συνέβη και αυτό και αυτό, τι θα της έλεγα, αν δεν είχε να κάνει με μένα?
Ή αν ερχόταν το παιδί μου και μου περιέγραφε ένα παρόμοιο περιστατικό, τι θα έλεγα, τι θα έκανα. Και επειδή το ερώτημα έχει να κάνει με συναισθητικούς ανθρώπους, με ανθρώπους με ψηλή αίσθηση ενσυναίσθησης και καθήκοντος, συνήθως νιώθουν άσχημα αυτοί οι άνθρωποι όταν αντιλαμβάνονται την κακόβουλη στάση κάποιων άλλων ανθρώπων και όταν τους αποκόβουν από τη ζωή τους. Νιώθουν άσχημα να πάνε σε μια συνθήκη στην οποία να πούν με αυτόν τον άνθρωπο δεν θα συνεχίσω να έχω επικοινωνία ή σχέση, θα βγάλω αυτόν τον άνθρωπο τη ζωή μου γιατί αντιλαμβάνομαι ότι οι προθέσεις του ή ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί δεν μου κάνει καλό. Ας το πάρουμε σε ένα έτσι πολύ, πολύ βατό και απλό και κατανοητό θέμα το οποίο αφορά όλους μας ή αφορούσε τέλος πάντων, αφορά όλους σε διάφορες φάσεις της ζωής τους, το θέμα του dating. Το θέμα των γνωριμιών, των καινούριων γνωριμιών και του να βγαίνεις ραντεβού. Γνωρίζεις κάποιον άνθρωπο, είπαμε στις μέρες μας οι περισσότερες γνωριμίες γίνονται μέσω διαδικτύου, πας σε κάποια συνάντηση ή έχεις πολλές διαδικτυακές συναντήσεις, συνομιλίες με μηνύματα, βιντεοκλήσεις, τηλεφωνικές συνομιλίες και αρχίζεις και παρατηρείς κάποια πράγματα, κάποιες αλλαγές στη συμπεριφορά του άλλου ανθρώπου, κάποιες στάσεις και απόψεις που δεν σου αρέσουν και ενώ έχει αρχίσει να δημιουργείται μια έλξη μεταξύ των δύο ανθρώπων και έχουν λεχθεί και ωραία λόγια και έχει λεχθεί και ότι ενδιαφέρεται ο ένας για τον άλλον και ότι έχουν κάποια συναισθήματα και θα ήθελαν να προχωρήσουν και λένε καλημέρα και λένε καληνύχτα και λένε μωρό μου και λένε λόγια τα οποία δείχνουν ενθουσιασμό στο ξεκίνημα μιας καινούριας σχέσης, μπορεί να μετά από μια μέρα, δυο μέρες, τρεις μέρες, μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες γνωριμίας, γνωρίζοντας καλά τον άλλον, να δεις καλύτερα τον άλλον, να δεις κάποια πράγματα που να σου λένε ότι δεν πάει καλά αυτή η υπόθεση. Δεν τσουλάει. Να υποψιαστείς ή να συναισθανθείς, να διαισθανθείς ότι σου λέει ψέματα. Ότι δεν είναι αυτός που λέει ότι είναι, ότι για παράδειγμα σου λέει ότι είναι ελεύθερος αλλά δεν είναι ελεύθερος, είναι παντρεμένος, ή σου λέει μια κοπέλα ότι έχει τα τάδε χαρακτηριστικά ενώ δεν τα έχει στην προσωπικότητα της κλπ. Και στενοχωριούνται οι άνθρωποι να πούν σε κάποιον, ξέρεις, μου συνέβη και αυτό, νιώθω ένα αρνητικό συναίσθημα. Δεν είμαι σίγουρος, δεν είμαι σίγουρη για το αν μου κάνει καλό αυτή η γνωριμία, θα ήθελα να το αφήσουμε ως εδώ. Και λένε μήπως κάνω λάθος, μήπως έχει δίκιο άλλος, μήπως είμαι υπερβολικός, μήπως είμαι υπερβολική, μήπως πρέπει να δείξω περισσότερη υπομονή ή να δείξω περισσότερη κατανόηση, μήπως πρέπει να σκύψω κι άλλο να φάω σφαλιάρες. Οι άνθρωποι οι οποίοι είναι πραγματικά φταίχτες, και φταίνε αυτοί για τα προβλήματα που δημιουργούνται στις σχέσεις τους, δεν έχουν καμία απολύτως έγνοια, αμφιβολία ή προβληματισμό για το αν έκανα λάθος ή όχι. Αυτοί οι οποίοι λειτουργούν τοξικά ή αδιάγνωστα είναι και σίγουροι για την ορθότητα των πράξεών τους. Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν περισσότερη οφειλότιμο και περισσότερη υπευθυνότητα αμφισβητούν συνεχώς την ορθότητα των δικών τους πράξεων. Υπάρχει μια φράση η οποία αποδίδεται στον Αϊνστάιν, αλλά δεν γνωρίζω αν όντως την έχει πει ο Αϊνστάιν, ότι λέει το θέμα με τους βλάκες είναι ότι έχουν τρομερή αυτοεκτίμηση και ότι οι έξυπνοι έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση. Ότι οι άνθρωποι που δεν είναι ιδιαίτερα ευφύς νομίζουν πως τα ξέρουν όλα και οι άνθρωποι που είναι πολύ ευφύς νομίζουν ότι δεν ξέρουν τίποτα. Με τον ίδιο τρόπο, αν θα μπορούσε να υπάρξει μια αναλογία, ένας υπεύθυνος άνθρωπος και φιλότιμος άνθρωπος και καλόκαρδος άνθρωπος και καλοπροαίρετος άνθρωπος, εύκολα θα σκεφτεί και θα αναρωτηθεί μην τυχόν και φταίω εγώ για αυτό που έχει συμβεί και δύσκολα θα απεκδηθεί οποιαδήποτε ευθύνη. Ενώ ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ανεύθυνος, είναι επιπόλαιος, είναι κακοπροαίρετος, είναι συμφεροντολόγος, πλησιάζει τους άλλους ανθρώπους για να τους χρησιμοποιήσει, δεν θα τους σκεφτεί διόλου. Δεν θα συγκινηθεί καθόλου αν έχει προκαλέσει πόνο, δεν θα νιώσει καθόλου άσχημα αν έχει προκαλέσει οργή προς τους άλλους ανθρώπους, δεν θα νιώσει καμία ενσυναίσθηση. Το πολύ πολύ να πληγωθεί ο εγωισμός του αν του τα ψάλεις και να γυρίσει να σου τα ψάλει και σένα. Οπότε, όσοι προβληματιζόμαστε για την ορθότητα των πράξεών μας,
καλά κάνουμε να ακούμε τη συνείδησή μας, τη διέστησή μας, τον gut instinct μας, τη διέστησή μας καλύτερα και όχι τη συνείδησή μας, γιατί η συνείδησή μας είναι ένας άλλος χώρος μέσα μας, όπου εκεί είναι αποθηκευμένες όλες οι κοινωνικές οδηγίες για το σωστό και το λάθος και πολλές φορές μας τύπτει η συνείδησή μας με βάση τα κοινωνικά στερεότυπα και όχι με βάση το ουσιαστικά καλό ή ουσιαστικά κακό των πράξεων μας. Άρα ακούμε τη διέστησή μας, ακούμε τον gut instinct μας και συμβουλευόμαστε ανθρώπους τους οποίους εκτιμούμε, σεβόμαστε, εμείς επιλέγουμε για συμβουλάτορές μας, ανθρώπους που μας αρέσει η ζωή τους, ανθρώπους που θα θέλαμε να τους μοιάσουμε, τον ψυχολόγο μας ή την ψυχολόγο μας αν δεν έχουμε κάποιον τέτοιο άνθρωπο στη ζωή μας και μαθαίνουμε σιγά σιγά να αγαπάμε τον εαυτό μας περισσότερο, πιο νωρίς να φουγκραζόμαστε τους άσχημους θορύβους ή να οσμιζόμαστε τις κακές προθέσεις των άλλων ανθρώπων και να προστατεύουμε τον εαυτό μας από γνωριμίες και σχέσεις με ανθρώπους οι οποίοι δεν έρχονται στη ζωή μας για καλό. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι γύρω μας απαίδευτοι, αδιάγνωστοι, εγωκεντρικοί, ατομιστές, ηλιστές, οι οποίοι θεωρούν ότι οι άνθρωποι γύρω τους είναι προϊόντα προς κατανάλωση, είναι αγαθά προς χρήση. Ο κάθε άνθρωπος όμως έχει ψυχή, έχει δικαιώματα, έχει συναισθήματα, έχει ευαισθησίες και αν μη τι άλλο δεν είναι θύραμα στο έλεος του κάθε ενός εγωκεντρικού θηρίου που βγαίνει έξω για να βρει λεία. Άρα προστατεύουμε τον εαυτό μας, δεν ενοχοποιούμε τον εαυτό μας για πράγματα που δεν φταίμε εμείς, ακούμε τη διέστησή μας και είναι εντάξει και είναι ok να θυμώσουμε όταν καταπατούνται τα δικαιώματα μας, είναι εντάξει να διακόψουμε μια σχέση όταν αυτή καθίσταται τοξική για εμάς, είναι εντάξει να αποφασίσουμε ότι αυτόν τον άνθρωπο δεν θέλω να τον έχω στη ζωή μου, γιατί αν μη τι άλλο με κάνει να νιώθω αρνητικά. Είναι με ολόκληρη μεγάλη συζήτηση για το τι κάνουμε με τους συγγενείς εξαίματος που έχουμε δύσκολες σχέσεις, αλλά τώρα όσον αφορά στις φιλίες και στις ερωτικές σχέσεις, έχουμε κάθε ελευθερία να επιλέξουμε με ποιους ανθρώπους θα επικοινωνούμε και θα έχουμε κάποιο είδους σύνδεση. Δικαιόμαστε να προστατεύσουμε τον εαυτό μας, την πνευματικότητά μας, το πνεύμα μας, τη ψυχή μας, το μυαλό μας από αχρίαστο πόνο και κόπο. Και ξαναλέω κλείνοντας ότι αυτοί που συνήθως προβληματίζονται είναι οι άνθρωποι που είναι τα θύματα και όχι οι θύτες και ένα χαρακτηριστικό του προφίλ του θύματος είναι να νιώθει ότι φταίει εκείνο για τα κακά που του έχει κάνει ο θύτης. Πριν λίγες μέρες έλαβα μια επιστολή από μια γυναίκα η οποία μου περιγράφει τις κακουχίες που πέρασε στο γάμο της, 35 χρόνια δεν κάνω λάθος μέσα σε εκείνο το γάμο και κατάφερε στα 60 της να χωρίσει από εκείνο το γάμο και τώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με τον εαυτό της επειδή ο πρώην σύζυγός της έχει εξαπολύσει ένα δρυμή κατηγορό προς την ίδια και μου γράφει νιώθω τύψεις παρόλο που ξέρω ότι με χτυπούσε, παρόλο που ξέρω ότι με απατούσε, παρόλο που ξέρω ότι μου έλεγε ψέματα, παρόλο που ξέρω ότι αρρωστούσα μαζί του και είδα και έπαθα να το χωρίσω, τώρα κάθομαι μόνη στο σπίτι και νιώθω τύψεις πως φταίω για κάτι. Και οπωσδήποτε της είπα να ξεκινήσει ψυχοθεραπεία για να ξεπεράσει αυτό το χαρακτηριστικό που έχουν τα θύματα κακοποίησης, να νιώθουν ότι τα ίδια υπεύθυνα για αυτό που τους έχει συμβεί. Και γιατί οι κακοποιητές τους τους ρίχνουν τον μπαλάκι, αλλά και γιατί αυτή είναι η ψυχολογία του θύματος. Η ψυχολογία ενός μικρού παιδιού, κακοποιημένου, το οποίο δεν γνωρίζει το δίκιο του, δεν μπορεί να δει το δίκιο του και δεν μπορεί να γνωριστεί, να αγωνιστεί γι' αυτό. Ας ανοίξουμε τα μάτια μας, να δούμε το δίκιο μας, να βρούμε το δίκιο μας και να αγωνιστούμε γι' αυτό. Και αν ο κάθε άνθρωπος αγωνίζεται για το δικό του δίκιο, τότε ο κόσμος θα γίνει πολύ, πολύ καλύτερος. Γιατί η αλλαγή ξεκινά από εμάς. Καλό βράδυ.